Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντρόφους και σύντροφοι. Νομίζω ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, παρόλο που έχουν προσπαθήσει ή επιχειρούν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο να μας απομονώσουν από την κοινωνία, από το δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους, δεν μπορούμε να βγούμε και να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες. Αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, δεν φοβόμαστε και δεν θα μας το απομειώσει κανένας αυτό, γιατί είναι και ο μόνος τρόπος για να μπορεί κανείς σήμερα να πει αυτά τα οποία είναι πραγματικότητα, να αντιστρέψει τα fake news, αυτό το οποίο καθημερινά βλέπουμε και επιχειρείται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φίλες και φίλοι, να ξεκινήσω και να πω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πια όπου μετά την απόφαση του Eurogroup στην 21η Ιουνίου για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αυτό συνιστά μια σπουδαία ιστορική κατάκτηση για την Ελλάδα. Μετά από 8 χρόνια μιας δύσκολης περίοδου, μιας δύσκολης συμφωνίας με τους εκβιασμούς οι οποίοι γίνανε, καταφέρνουμε να βρισκόμαστε σε μια επόμενη μέρα και κυρίως χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη επιλογή για κανέναν και για καμιά. Ήταν μια δύσκολη επιλογή, αλλά ήταν μια επιλογή ευθύνης αυτή την οποία κάναμε και νομίζω ότι ανταποκρινόμαστε πια, εσείς θα το κρίνετε βεβαίως και στο τέλος της θητείας, ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους στόχους τους οποίους είχαμε βάλει. Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί μια επιτυχία και η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση, την οποία βρεθήκαμε και την κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μια αξιολόγηση η οποία στην ουσία κλείνει πια τα μνημόνια και το πρόγραμμα. Και αυτό σημαίνει ότι στις 21 Αυγούστου θα είμαστε οριστικά πια έξω από την βαθιά αντιδημοκρατική λογική η οποία υπήρχε και μας είχαν επιβάλει. Όταν κάναμε αυτό τη στρατηγική, αν θέλετε, επιλογή και αυτόν τον στρατηγικό συμβιβασμό, κανείς δεν πίστευε, πολλές φορές ούτε και εμείς οι ίδιοι ενδεχομένως, ότι θα μπορούσαν κάποιοι τρελοί ριζοσπάστες, κάποια αριστερά, η οποία δεν είχε εμπειρία, αυτό μας λέγαν μάλιστα, ότι θα τα καταφέρουμε. Δυστυχώς όμως, για όλους αυτούς οι οποίοι ελπίζαν σε αυτό και φτιάξανε και αναχώματα για να μπορέσουν να αποτύχουμε, να καταφέρουν να αποτύχουμε, φτάσαμε λοιπόν μέχρι το τέλος. Σε αυτό το τέλος υπήρχαν και νίκες, υπήρχαν και ήττες σε αυτό το διάστημα λοιπόν και νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό αυτό, γιατί κανείς όταν είναι ειλικρινής και κάνει μια προσπάθεια δεν θα έχει κάνει και λάθη ή δεν θα έχει και μέσα στην προσπάθεια και ήττες. Είναι όμως πολύ σημαντικό ότι αυτές οι ήττες μας καλυβδώναν ακόμα περισσότερο και καταφέρουμε λοιπόν τέλος να μιλάμε πια για την οριστική οδυνηρή ολοκλήρωση μιας περίοδου. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό που ζήσε η χώρα από το 2009 έως το 2010, αυτή η εμπειρία μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Ήταν μια περίοδος όπου η χώρα είχε φτάσει σε βαθιά χρεοκοπία και αυτή η χρεοκοπία δεν ήταν μόνο από λάθη τα οποία είχαν γίνει όλη την προηγούμενη περίοδο, ούτε μια λογική συνωμοσίας ενδεχομένως, αλλά ήταν μια χρεοκοπία η οποία αφορούσε και το οικονομικό σύστημα, αφορούσε τον τρόπο διακυβέρνησης, αφορούσε τον τρόπο της ανάπτυξης η οποία γινότανε και ήταν ένας τρόπος ανάπτυξης ο οποίος εμπεριείχε όλη την λογική της ασυνάρτητης στρατηγικής και κυρίως, θα έλεγα αυτό το συνηθίζω να το λέω πολλές φορές, ότι είχαμε έναν καπιταλισμό στην Ελλάδα, όπου μακάρι να ήταν εντός αγωγικών το μαγάρι με κανόνες, αλλά είχαμε ένα καπιταλισμό κρατικοδίαιτο, ένα καπιταλισμό ο οποίος χρησιμοποιούσε εδώ στην Ελλάδα όλο αυτό που λέμε διαπλοκή και νομίζω ότι αυτό το ζούμε και το βιώσαμε και το βιώνουμε ακόμα και σήμερα. Θέλω να επισημάνω, φίλες και φίλοι, ότι εμείς αναμετρηθήκαμε και αναμετρούμαστε ακόμα με αυτές τις παθογένειες και κυρίως αναμετρούμαστε με όλα αυτά τα οποία είχαν στήσει όλη την προηγούμενη περίοδο και ήταν ένα στήσιμο, θα έλεγα, που στην ουσία μεγάλωνε τις ανισότητες, διαμόρφωνε ένα πεδίο όπου οι πολίτες απομακρύνονται από τον πλούτο τον οποίο παρήγαγε η χώρα και ήταν ο πλούτος αυτός για πάρα πολύ λίγους.
Μια τέτοια ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Γνωρίζουμε όλοι καλά ότι ζούμε σε όρους, όρους καπιταλισμού, σε μια ελεύθερη αγορά. Αλλά όταν αυτές οι λογικές, οι οποίες κυριαρχούσαν, διαμόρφωναν αυτό που λέω εγώ, μεγάλες ανισότητες, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορούσε να διαμορφώσει μια πραγματική ανασυγκρότηση σε μια χώρα. Και αυτή τη λογική προσπαθούμε και είχαμε στον πυρήνα της προσπάθειας η οποία έγινε. Πού φάνηκε και πού φαίνεται αυτή η αντίληψή μας της μείωση των ανισοτήτων? Ότι επιλέξαμε μέσα στις δύσκολες επιλογές και σε αυτά τα οποία είχαν μέσα από το πρόγραμμα τοποθετήσει, να στηρίξουμε βασικά στοιχεία του κοινωνικού κράτους, βασικά στοιχεία των εργασιακών σχέσεων, δηλαδή ότι ο εργαζόμενος πρέπει να έχει αξιοπρέπεια και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να και να παράγει, αλλά ταυτόχρονα και να προσφέρει, και αυτό βοηθάει και στην ανάπτυξη, και ταυτόχρονα ο πλούτος να διαμοιράζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί αυτό ήταν ο μακροπρόθεσμος στόχος και σε αυτή την περίοδο ό,τι πλούτο μπορούσε να παράξει η χώρα. Ώστε η επόμενη μέρα να βρει την κοινωνία όχι με τεράστιες ανισότητες, αλλά να είναι με όσο το δυνατόν μικρότερες, και ταυτόχρονα μπορούν αυτοί να συμβάλλουν, να είναι συμμέτοχοι στην πορεία της επόμενης μέρας που έχει διαμορφωθεί. Φίλες και φίλοι, θέλω να υπογραμμίσω ότι το 2015 η χώρα έπρεπε να πληρώσει περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήταν υποχρεώσεις οι οποίες είχε, από ό,τι είχε από τα παρελθόντα έτη. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, και ενώ είχε αυτά τα χρέη, δεν υπήρχε καν δανειακή σύμβαση. Θέλω να θυμίσω ότι το δεύτερο μνημόνιο δεν ολοκληρώθηκε. Επίσης, αν θυμάστε, το 2014 ο Σαμαράς έκανε τότε μια συμφωνία δίμηνης παράτασης, ενώ του δίνανε εξάμηνη, και ο στόχος του ήταν αυτής της δίμηνης παράτασης να μπορέσει να αποφύγει όλο το σκόπελο του προβλήματος, να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, να μην έχει λεφτά, να μην μπορεί να πληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις, τους μισθούς, και να είναι η αριστερή παρένθεση και να πει με ευθύ τρόπο πια ότι η αριστερά δεν μπορεί να διακυβερνήσει. Άρα παραλάβαμε μια χώρα όπου η χρηματοδότησή της ήταν στο μηδέν σχεδόν, δεν είχε να πληρώσει, είχε αποτύχει σε όλα και ταυτόχρονα είχε διαμορφώσει ένα τοπίο, και το έκανε ο Γιάννης ο Δραγασάκης, το απέδειξε δηλαδή αυτό, παρουσιάζοντας ότι στις 20 Φεβρουαρίου του 2015 είχαμε αρνητικό, ήμασταν στο κόκκινο από πλευράς οικονομικών. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα ήταν ποτέ ξανά αριστερά στην χώρα. Δυστυχώς όμως, ξαναλέω, αυτό διαψεύστηκε. Και το διαψεύσαμε με τη βοήθεια όλων. Και μια κοινωνία η οποία χρωστάμε αυτό, και νομίζω ότι αυτή ήταν η οποία στήριξε αυτή την προσπάθεια και χρωστάμε την επόμενη μέρα. Φίλες και φίλοι, αυτή η ιστορία με τα fake news και με τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουν, σήμερα έχει η εφημερίδα Τα Νέα, έχει πρωτοσέλιδο και λέει η κυβέρνηση και ο Τσίπρας αρχίζουν τις παροχές. Και αρχίζει και λέει 700 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν είναι ο δημοσιονομικός χώρος, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Όλα αυτά λοιπόν τα λέει σήμερα παροχές. Τι έλεγε τις προηγούμενες μέρες? Έλεγε ότι όλα αυτά δεν θα γίνουν. Εγώ λέω ότι δεκτών αποδεικνύεται λοιπόν ότι επιβεβαιώνουν ότι αυτά θα γίνουν. Και κυρίως θα γίνουν, όχι γιατί είναι παροχές, γιατί επιστρέφεται πια η κανονικότητα στη χώρα, η αύξηση των μισθών, του κατώτατου μισθού, οι παρεμβάσεις στη φορολογία, οι παρεμβάσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και όλα αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί ότι μέσα από τις μάχες τις οποίες θα δώσουμε μπορούν και έχουμε τη δυνατότητα να γίνουν. Και προφανώς θα διαψεύσουμε για άλλη μια φορά όλο αυτό το αφήγημα το οποίο έχουν. Και δυστυχώς καταφεύγουν στην πιο ακραία αντικοινωνική, αντιεθνική στάση να παρακαλούν τους Ευρωπαίους και την κυρία Μέρκελ να μην δώσει τη δυνατότητα να γλιτώσει η ελληνική κοινωνία τα μέτρα για τις συντάξεις και το αφορολόγητο, γιατί θα καταστραφεί, λέει, το αφήγημά τους και τους καταστρέφει. Εκεί έχουν φτάσει. Αφού λοιπόν δεν τους βγαίνει όλο αυτό, τι επιχειρήσανε την προηγούμενη περίοδο? Επιχειρήσανε να αντιστρέψουν και όλη τη στάση τους απέναντι στο πρόβλημα της Μακεδονίας, το πρόβλημα της ονομασίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας,
και να περάσουν σε έναν ακραίο εθνικισμό. Δεν είναι πατριώτες αυτό, δεν είναι πατριωτισμός αυτός, δεν εκχωρούμε τον πατριωτισμό σε κανέναν. Είναι η αριστερά πατριωτική δύναμη, είναι η αριστερά αυτή η οποία υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα και περνάνε λοιπόν σε μια τέτοια εθνικιστική ρητορία, δίνοντας, κάνοντας πλάτη, αβάντα και δικαιώνοντας, αν θέλετε, ή προσπαθώντας να δικαιώσουν τη Χρυσή Αυγή και όλους αυτούς οι οποίοι επιχειρούν και στην Ευρώπη αλλά και εδώ, να διαμορφώσουν ένα κλίμα, μια αντίληψη κλειστών συνόρων, ρατσιστικής οπτικής και θεωρώ ότι αυτό είναι μια επικίνδυνη στάση. Είναι μια επικίνδυνη στάση, φίλες και φίλοι, γιατί δεν αντιλαμβάνονται ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη συμφωνία και οικονομικά να αναπτυχθεί, τα λιμάνια της, οι δρόμοι, η συνδρομική γραμμή να αξιοποιηθούν και προς όφελος της Μακεδονίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και όλης της χώρας, αλλά και να είναι και διαβαλκανικά μια ανάπτυξη, μια συνανάπτυξη στην περιοχή. Επίσης, δεν αντιλαμβάνονται στην κρίσιμη αυτή περίοδο και στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από την Τουρκία και τη στάση την οποία κρατάει αυτή τη στιγμή, ότι αυτό δίνει, διευκολύνει και μας δίνει τη δυνατότητα να λύνουμε προβλήματα, να μην έχουμε στα βόρεια σύνορά μας εστίες και να μην μπορέσει και να μην ξαναζήσουν τα Βαλκάνια εποχές οι οποίες ήταν γνωστές και πόσο μετά τη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και δεν το αντιλαμβάνονται. Όμως δεν είναι μια αντίληψη μόνο που έχει... καθορίζεται από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από τον Βορύδη, από την ακροδεξιά πτέρυγα. Είναι πια μια αντίληψη η οποία έχει περάσει τη γραμμή την πολιτική τους. Για ποιο λόγο όμως? Είναι ένας λόγος στενός κομματικός, στενή αντίληψη του κυρίου Μητσοτάκη να θέλει να γίνει πρωθυπουργός, γιατί τι βλέπει? Βλέπει ότι τέτοιες πολιτικές στην Ευρώπη πιάνουν, τσιμπάνε, διαμορφώνουν πλειοψηφίες, άρα... Αυτή είναι η οφειλελεύθερη αντίληψη. Αυτός ο προοδευτικός δεξιός πολιτικός πέταξε το μανδύα του, τον άφησε στην άκρη και ενδύθηκε πια το μανδύα του ακροδεξιού για να γίνει πρωθυπουργός. Και βεβαίως κάνει πια παρέα με τον κύριο Κούρτς και με τον κύριο Όρμπαν. Με τον κύριο Κούρτς που ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην Ευρωβουλή τον εγκάλεσε για πρώτη φορά, αυτός που αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αυστρία, να μην απαντάει, να δείχνει ασέβεια και να υποτιμά το Ευρωκοινοβούλιο για όλες τις προτάσεις τις οποίες έκανε και κάνει ή να πει, να οριοθετήσει ποια θα είναι οι γραμμές, ποιες θα είναι οι αξίες της Προεδρίας της Αυστριακής. Είναι μια αντίληψη η οποία ουσιαστικά περνάει σε ακόμη μεγαλύτερη, επιχειρείται μια ακόμη μεγαλύτερη απομείωση της δημοκρατίας που υπάρχει στην Ευρώπη. Και υπήρχε και στην Ελλάδα βέβαια με τα μνημόνια. Γι' αυτό είναι και ένα στοιχείο που πια κατακτάμε. Δηλαδή την ανάκτηση των επιλογών στην ανάκτηση της δημοκρατίας στη χώρα. Όπου θεσμοί, οι οποίοι δεν έχουν κοινωνική νομιμοποίηση, είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για τις τύχες των πολιτών. Φίλες και φίλοι, αντέξαμε, ολοκληρώσαμε λοιπόν το πρόγραμμα. Πια η ελληνική οικονομία είναι μια οικονομία η οποία έχει ρυθμούς ανάπτυξης 1,5% το 17 και 2% το 18. Κάποιοι μας είπαν ότι η Πορτογαλία όταν βγήκε από το μνημόνιο πήγε καλύτερα. 0,9% ανάπτυξη το βγήκε από το μνημόνιο. Επίσης είπανε ότι η αύξηση του κάτω του μισθού ήταν μεγαλύτερη. Είχε 3 χρόνια όμως η κυβέρνηση Σοάρες για να κάνει την αύξηση του μισθού. Την έκανε σταδιακά. Εμείς σε ένα χρόνο που θα έχουμε ούτε ένα χρόνο περιθώριο, θα επιχειρήσουμε και αυτό και θα γίνει πράξη. Βεβαίως υπάρχει ανεργία, η οποία είναι ακόμη πάρα πολύ ψηλή. Είναι 20%, αλλά θυμίζω ότι 27% την παραλάβαμε την ανεργία. Όμως αυτή η μείωση διαμόρφωσε 350.000 περίπου νέες θέσεις εργασίας. Τη στιγμή που καταφέραμε με τους νόμους και τις παρεμβάσεις πια να μειώσουμε
σε πολύ μεγάλο βαθμό την αδήλωτη εργασία από 19 στο 13. Ήταν επιλογή. Στρατηγική επιλογή ήταν αυτή την οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία και βεβαίως και σήμερα στο πρόγραμμά της αυτό είναι. Να θυμίσω ότι μας μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι δεν χρειάζεται και το 8ωρο προσαρμόστηκε στην λογική του κυρίου Κούρτς, να πούμε, το οποίο πέρασε το 12ωρο την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι δεν χρειάζεται μόνιμες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η λογική τους. Η οποία την κρύβουν. Και βεβαίως μιλούν για το ασφαλιστικό σύστημα, για έναν ΕΦΚΑ, ο οποίος πια έχει 400 εκατομμύρια ουσιαστικά πλεώνασμα, όταν ήταν τελείως ελλειμματικός, δεν μπορούσαμε να δώσει χώρα συντάξεις και με εκκρεμείς συντάξεις τότε που είχαν φτάσει σε υπέρμετρο βαθμό και σήμερα έχουν η δυνατότητα πια μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε μειώσει τον αριθμό των εκκρεμούν συντάξεων μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια. Φίλες και φίλοι, είχαμε και την υπεραπόδοση αυτή, η οποία υπήρξε με την σταθερή προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η υπεραπόδοση δόθηκε σε όλο αυτό που ήταν ως κοινωνικό μέρισμα, αλλά όμως και όσα σε κοινωνικό πεδίο κάναμε, είτε για τους ανασφάλιστους που περάσαν όλοι στην υγεία, αυτό θα πει κοινωνικό κράτος, αυτά είναι τα στοιχεία που δείχνουν αριστερά, δείχνουν αντίληψη κοινωνικού κράτους, δείχνουν την άλλη αντίληψη, γιατί είμαστε άλλος κόσμος, τελείως διαφορετικός και μη φοβόμαστε να το πούμε, άλλος κόσμος είμαστε. Από αυτούς οι οποίοι επιλέξαν όλη την προηγούμενη περίοδο να έχουν διαμορφώσει στο περιθώριο όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, είχαν ανάγκη, προσφέρανε την εργασία τους, προσφέρανε την κοινωνική τους εργασία. Φίλες και φίλοι, η συμφωνία η οποία έγινε με απλά λόγια σημαίνει ότι τα 15 επόμενα χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες τις οποίες έχουμε τις χρηματοδοτικές, μπορούμε πια να δανειζόμαστε απευθείας από τις αγορές και εδώ χρειάζεται μια απάντηση για να το ξέρουμε. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία και τι έλεγε και ο κύριος Τουρνάρας με την αιμονική λογική του που ήταν κρυμμένος στις προηγούμενες μέρες, τώρα βγήκε και είπε εντάξει καλά είναι, δεν χρειάζεται επιστοληπτική γραμμή, αλλά προσπάθησε τις προηγούμενες μέρες να διαμορφώσει πάλι δύσκολες συνθήκες για την κυβέρνηση και για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αιμονή. Και η αιμονή του είναι ότι δεν τα κατάφερε. Ο μεγάλος οικονομολόγος δεν τα κατάφερε, ο Υπουργός Οικονομικών. Τον πήγαν μάλλον στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και αυτή η αιμονή του, το ότι δεν τα κατάφερε, πώς τα κατάφεραν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ήταν και κάποιοι, είπα ξανά, περίεργοι αριστεροί. Τι λοιπόν θέλανε? Θέλανε την πιστοληπτική γραμμή, γιατί λέγανε ότι αυτά είναι δυνατότητα να δανείζεσαι με μικρότερο επιτόκιο, μια και θα παίρνεις χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προσέξτε όμως, τι είναι η πιστοληπτική γραμμή? Είναι ένα κουμπαρά στην άκρη, όπως θα τον χρησιμοποιούσες όποτε έχεις ανάγκη να χρηματοδοτήσεις για να εξυπηρετήσεις χρηματοδοτικές σου ανάγκες. Όμως τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε νέο μνημόνιο, νέο πρόγραμμα, νέες δεσμεύσεις και βεβαίως έχανε το στόχο τον οποίο είχαμε βάλει, ότι επόμενη μέρα ναι θα τηρήσουμε αυτά τα οποία έχουμε ως μέσα από τις δεσμεύσεις, αλλά τους στόχους δηλαδή, αλλά τα μέσα θα τα επιλέγουμε πια εμείς. Αυτό θα αποκλειόταν πάλι. Πάλι λοιπόν περιορισμός της δημοκρατίας, πάλι περιορισμοί και αυτό θέλανε και επιδιώκανε να το κάνουν. Αν δείτε όλη αυτή την εικόνα που σας προσπάθησα να σας περιγράψω, σε όλη αυτή την περίοδο, η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά προσπάθησε να τα απομειώσει. Να μην μπορέσουμε να τα επιτύχουμε. Γιατί αυτό? Γιατί θέλανε και επιδιώκανε να διαμορφώσουν την αντίληψη ότι και εσύ ρε παιδί μου δεν μπόρεσες, ίδιο είσαι, αλλά ακολουθείς την ίδια τακτική. Να γιατί όλη αυτή η προσπάθεια είναι αριστερή και απαντάω και σε όλους αυτούς οι οποίοι μας κάναν κριτική ή μας κάνουν κριτική, τι θα θέλανε σήμερα? Θα ήταν καλύτερη η χώρα, θα ήταν καλύτερες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία, εάν και εφόσον είχαμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα συνέχιζε τα μνημόνια, θα συνέχιζε αυτό το κοινωνικό κράτος? Και είναι και μια απάντηση η οποία χρωστάνε να δώσουν στους Έλληνες πολίτες για την επόμενη μέρα. Γιατί δεκτή η κριτική και πρέπει να υπάρχει, αλλά αυτή η κριτική θα πρέπει να απαντάει προς όφελος της κοινωνίας και όχι ενάντια στην κοινωνία, γιατί λογικά
πάει σε αυτή την κατεύθυνση όταν με αυτόν τον τρόπο αφήνεις τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Νέας Δημοκρατίας να γίνουν επιτυχία. Το λέω πολύ ευγενικά, αλλά θεωρώ, φίλες και φίλοι, ότι αυτή η αντίληψη δεν βοηθάει τον προοδευτικό κόσμο και την προοδευτική ελληνική κοινωνία. Φίλες και φίλοι, σήμερα επιδίδονται και συνεχίζουν να επιδίδονται σε ρεσιτάλ ψεμάτων, διαστρέβλωσης πραγματικότητας και καταστροφολογίας. Μας κουνούν το δάκτυλο αυτοί οι οποίοι είχαν όλη αυτή την ευθύνη. Και βλέπετε έναν κύριο Σαμαρά, ο οποίος από το μένος το οποίο έχει και από τους φόβους τους οποίους έχει για αυτά τα οποία έκανε και έχει ευθύνη, να πηγαίνει πίσω σε παλιές εποχές, να αυξάνει τη ρητορία που θυμίζει εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις, δεν τιμάει μια Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο απέναντί μας ήμασταν όλα τα χρόνια, αλλά δεν επανερχόταν σε περιόδους οι οποίες φροντίσαμε μετά το 1974 να τις βάλουμε στην άκρη. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η αντίληψη, αυτή η λογική θα έχει και μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Θα είναι απέναντι η ελληνική κοινωνία. Σήμερα έχουμε δύο διαφορετικούς κόσμους, όπως σας είπα. Έχουμε δύο, όπως το λέει και η εκδήλωση, πρόοδο συντήρηση. Από τη μία πλευρά λοιπόν είναι όλοι αυτοί που θέλουμε την πρόοδο και από την άλλη μεριά είναι όλοι αυτοί που θέλουμε συντήρηση. Συντήρηση έχει όλα τα χαρακτηριστικά και της νεοφιλελεύθερης αντίληψης, αλλά έχει και όλα τα χαρακτηριστικά μιας συντηρητικής αντίληψης για την οικονομία, για την πολιτική, αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Και κρύβεται πίσω από αυτό και όλο αυτό το φαινόμενο της διαπλοκής και οι εντολές τις οποίες είχαν πάρει, τις οποίες δεν πρόλαβαν να εκτελέσουν. Και εκεί στηρίζονται λοιπόν, καθοδηγούνται από όλους αυτούς οι οποίοι είχαν τα συμφέροντα, από αυτούς οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ήταν η Εσκομπάρ της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής πολιτικής. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε Κολομβία για αυτούς. Ευτυχώς είμαστε μια χώρα η οποία έχει δημοκρατικές αρχές, έχει αριστερή αντίληψη, έχει προοδευτική αντίληψη, έχει περάσει πάρα πολλά, έχει μνήμες και αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντισταθεί πάντα από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται. Το τέλος των μνημονίων δεν είναι για μας και το τέλος του δρόμου. Δεν υπάρχει success story. Είναι η αρχή μιας μακράς περίοδου όπου με όλα αυτά τα οποία έχουμε δρομολογήσει, οι θεσμικές αλλαγές οι οποίες θα γίνουν, να υπάρξει η επόμενη μέρα η οποία θα είναι η ελληνική κοινωνία διαφορετική, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας θα γίνει, η κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας θα γίνει, μια κοινωνική ανασυγκρότηση που είναι συστατικό στοιχείο για να επιτύχει η αριστερά, ο προοδευτικός κόσμος. Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει και η παραγωγική ανασυγκρότηση αν δεν γίνουν και κοινωνικές αλλαγές. Δυστυχώς διαμορφώθηκε μια συνείδηση σε όλους μας, δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου, έχουμε όλοι εισπράξει τέτοια στοιχεία, μια αντίληψη του εύκολου χρήματος, της εύκολης οικονομικής, των εύκολων οικονομικών επιλογών, μιας ευμάρειας πλασματικής. Τυφλώσανε και μας τυφλώσανε τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τότε στην Ελληνική Βουλή ρωτούσαν και ήταν ο Γιάννης Δραγασάκης πώς μπορείς να έχεις 4% ανάπτυξη εποχή Σιμίτη και το χρέος να ανεβαίνει. Άρα δύο πράγματα συμβαίνανε, ή μας δουλεύετε ή κλέβετε. Ένα από τα δύο. Φίλες και φίλοι, έχει πολύ μεγάλη σημασία η παρουσία από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος της θητείας της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, η συμμετοχή εσείς όλοι, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε στην στήριξη αυτής της προσπάθειας. Εσείς και οι άνθρωποι είναι οι οποίοι μπορούν να διαμορφώσουν τις άλλες συνθήκες και την άλλη αντίληψη. Θέλουμε και το κόμμα μας, και δυστυχώς πολλές φορές δεν τα έχουμε καταφέρει, αυτό που λέμε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε όλες τις σκέψεις και όλες τις λογικές των ανθρώπων. Είναι δύσκολη περίοδος, πολλές φορές το αντιλαμβάνομαι και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δύσκολη περίοδος για κομματικές εντάξεις, γιατί καταστρέψανε κάθε έννοια συλλογικότητας,
διαμόρφωσαν μια αντίληψη ατομικότητας, είναι αυτό που προηγουμένως στοιχείο της κοινωνικής ανασυγκρότησης που σας είπα. Άρα λοιπόν η συλλογικότητα πρέπει να επανέλθει, τα συλλογικά υποκείμενα πρέπει να πάρουν πάλι αξία, γιατί έχουν καταρριφθεί στα μάτια των πολιτών και τα συλλογικά υποκείμενα είναι και τα εργατικά συνδικάτα, συλλογικά υποκείμενα είναι και οι κοινωνικοί φορείς. Άρα χρειάζεται μια άλλη οπτική από εδώ και πέρα για να, και το συλλογικό υποκείμενο, η κοινωνία είναι η ίδια η οποία μπορεί να βοηθήσει, να προχωρήσει, να διαμορφώσει τους όρους για την επόμενη μέρα. Δεν τις διαμορφώνουν τους όρους και δεν πρέπει να τις διαμορφώνουν τους όρους ούτε οι επιχειρηματίες, ούτε αυτοί οι οποίοι έχουν μόνο μέρος μέσα στην αγορά. Έχουν ρόλο, αλλά δεν μπορούν να διαμορφώνουν αυτοί τους όρους της επόμενης μέρας. Η ίδια η κοινωνία είναι αυτή που πρέπει να τη διαμορφώνει. Ταυτόχρονα, είχαμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι η εμπειρία του κόμματος, το οποίο ήταν στην αντιπολίτευση. Είχε σχέσεις με τα κινήματα. Και σήμερα είναι από τη μεριά της διακυβέρνησης, προσπαθεί να επιτύχει να κάνει πολιτική, να κάνει δημόσιες πολιτικές, να κάνει πράξη πολιτική, όλα αυτά τα οποία οραματιζότανε, λέγαμε και είχαμε ως στόχους. Δύσκολο εγχείρημα, όμως είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Και αυτή την εμπειρία την αποκτήσαμε πια. Ταυτόχρονα, θέλω να σας πω ότι είναι και λάθος ως αντίληψη, να λέμε ότι δεν χρειάζονται τα κινήματα. Τα κινήματα χρειάζονται, έχουν ανάγκη, γιατί το πολιτικό υποκείμενο μπορεί να κάνει πράξη πολλά από αυτά που τα κινήματα έχουν στην αντίληψή τους. Χρειάζονται λοιπόν και έχουμε ανάγκη και μας έλειψε αυτή την περίοδο η κινηματική διαδικασία και μιλάω από το χώρο της εργασίας, πιο γρήγορα θα είχαμε πετύχει αποτελέσματα στο χώρο της εργασίας αν υπήρχαν συνδικάτα τα οποία θα ήταν όρημα, δεν θα είχαν απαξιωθεί και θα διεκδικούσαν και θα πιέζαν όχι για να ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά για να στηρίξουν μια κυβέρνηση τη μάχη την οποία έδινε. Και αυτά τα συνδικάτα που ήταν με το ναι και με το μένουμε Ευρώπη δεν μπορούσαν και δεν μπορούν σήμερα με αυτή την αντίληψη να πετύχουν. Φίλες και φίλοι, διαμορφώνεται και θα προσπαθήσω να κλείσω, διαμορφώνεται πια η επόμενη μέρα με βασικούς στόχους η στήριξη του κοινωνικού κράτους, η στήριξη των εργασιακών σχέσεων, όχι πια η μείωση συντάξεων, επίσης η παρεμβάση στη φορολογία, παρεμβάση στο ασφαλιστικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πολλοί από την μεσαία τάξη και ειδικά από το χώρο του εμπορίου, των ελεύθερων επαγγελματικών συμπιέστηκαν την προηγούμενη περίοδο, αλλά υπάρχουν και μέτρα πια, σε ερωτήσεις μπορούμε να τα πούμε, μέτρα καινούργια, τα οποία δυστυχώς δεν θα τα δείτε στις εφημερίδες, τα κρύβουν όλα, ό,τι είναι θετικό, που μπορούν και μπορούν να συμβάλλουν στην ανακούφιση των πολιτών.